Για τον ενδιαφέρο αποτέλεσμα με τον ΠΑΟ, το δεύτερο σερί ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, αλλά και το Ματιέ Βαλμπουενά, μίλησε στην κάμερα της Κοσμοτέ TV ο Ζωσέ Ανιγκό. Αναλυτικά ο άλλος προπονητής είπε τα εξής. Για το μάτς με τον ΠΑΟΚ, ο Ανιγκό δήλωσε το εξής. Η αλήθεια είναι πως είχαμε μόνο 24 ώρες για να προετοιμάσουμε αυτό το παιχνίδι. Όμως καταφέραμε να εφαρμόσουμε όλα όσα είχαμε σχεδιάσει. Αυτό οφείλεται στους ποδοσφαιριστές, γιατί όταν αυτοί είναι συγκεντρωμένοι και τα δίνουν όλα, όπως έκαναν κόντρα στον ΠΑΟΚ, τότε βλέπουμε πως όλα είναι πιο εύκολα. Για τη δουλειά του προπονητή στην προετοιμασία ενός ντέρμπι αιωνίων, ο Ανιγκό είπε τα εξής. Συμφωνώ, είναι πάντα πιο εύκολο για τον προπονητή. Σε ό,τι αφορά στην πνευματική προετοιμασία, πρέπει να ελέγξει τα συναισθήματα, θετικά ή αρνητικά, που μπορεί να προκύψουν μέσα στον αγώνα. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να μιλήσει σε κανέναν για την σημασία του αγώνα. Όλοι οι παίκτες μου γνωρίζουν πόσο σημαντικό είναι αυτό το match και είναι έτοιμοι να τα δώσουν όλα. Για το αν πιστεύει πως του χρωστάει κάτι το ποδόσφαιρο από τα φετινά ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό, ο προπονητής του Ολυμπιακού δήλωσε τα εξής. Πρώτα απ' όλα, μιλώντας για το πρώτο παιχνίδι στην έδρα του Παναθηναϊκού, η γνώμη μου είναι πως το αποτέλεσμα ήταν άδικο. Πραγματικά άξιζαμε να κερδίσουμε και δεν τα καταφέραμε εξαιτίας μια λάθος απόφαση του διαιτητή. Στο δεύτερο παιχνίδι ήμασταν επίσης πολύ καλύτεροι. Τώρα θα τους αντιμετωπίσουμε ξανά. Δεν ξέρω αν αυτή τη φορά η μοίρα θα είναι στο πλευρό μας. Αν καταφέρουμε να κερδίσουμε, αυτό θα οφείλεται στην καλή μας απόδοση. Θα προσπαθήσουμε στις δύο μέρες που έχουμε για να προετοιμάσουμε το παιχνίδι να δουλέψουμε το σχέδιο που θα ακολουθήσουμε. Αν είμαστε όπως πρέπει σωματικά και πνευματικά, ελπίζω πως αυτή τη φορά θα κερδίσουμε. Για το ποιο θεωρεί το κλειδί για την νίκη την Κυριακή, ο προπονητής του Ολυμπιακού απάντησε το εξής. Η πειθαρχία είναι το πιο σημαντικό. Θα πρέπει να δείξουμε την πειθαρχία που δείξαμε και στο προηγούμενο παιχνίδι, όταν μείναμε αφοσιωμένοι στο σχέδιο, ακόμα και όταν δεχτήκαμε τον γκολ από τον ΠΑΟΚ και συνεχίσαμε να προσπαθούμε να κάνουμε όσα είχαμε πει. Νομίζω πως το μοντέρνο ποδόσφαιρο εξαρτώνται πολλά από τις τακτικές, οπότε πρέπει να είμαστε προσιλωμένοι στη δική μας και να επιμείνουμε σε αυτή. Πρέπει να είμαστε ενωμένοι στο γήπεδο, να παίξουμε όλοι μαζί πολύ καλά στην άμυνα και στην επίθεση. Για να συμβεί αυτό, πρέπει να έχουμε την απαραίτητη πειθαρχία, οπότε θεωρώ πως αυτό είναι το κλειδί. Για το αν μπορεί ο Βαλμπουενά σε αυτή την ηλικία να παίξει δεύτερο συνεχόμενο μάτς βασικός και μάλιστα μέσα σε λίγες μέρες, ο Ανιγκό απάντησε το εξής. Θα το μάθετε την Κυριακή.